Ναι, σίγουρα όλοι θέλουν τη διάκριση και ο κόσμος και εμείς. Είναι κάτι το οποίο θα χαρίσει χαρά και όμορφες στιγμές σε όλους μας. Νομίζω η μοναδική απέτηση που έχουμε από τους εαυτούς μας στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να πάμε σε αυτό το τουρνουά και να γυρίσουμε και να πούμε ότι δώσαμε το 1000%, ότι προσπαθήσαμε τα μέγιστα. Προφανώς συνηγορούν πολλά πράγματα σε μια επιτυχία, δεν είναι μόνο η προσπάθεια καθ' αυτό. Αλλά νομίζω ότι να είμαστε τυχεροί, να είμαστε υγιείς, γιατί χτυπηθήκαμε αρκετά και από τραυματισμούς αυτή την περίοδο. Και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για μας, για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο που είναι από πίσω μας και μας υποστηρίζει. Καταρχάς, να ρωτήσουμε για σένα, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, γιατί το προηγούμενο διάστημα είσαι εκτός. Είμαι αρκετά καλά. Ήταν ένας περίεργος τραυματισμός, γιατί φοβόμασταν την πιθανότητα της υποτροπής και να γίνει κάτι χειρότερα και να μην είμαι διαθέσιμος για το τουρνουά. Είμαι αρκετά καλά. Σήμερα θα προπονηθώ κανονικά με την ομάδα, οπότε νιώθω αρκετά καλά. Μια φανέλα που είναι βαριά, όπως της εθνικής ομάδας, αλλά συγχρόνως απέχει χρόνια από τις διακρίσεις, βαραίνει περισσότερο. Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει την ψυχολογία που πρέπει, προκειμένου να είναι ανακουφισμένα τα πόδια σας μέσα στην παρτίδα στο Μιλάνο αρχικά και ελπίζουμε στην περιορισμό στη συνέχεια. Εντάξει, νομίζω δεν σκεφτόμαστε έτσι. Νομίζω είναι παγίδα να σκεφτείς έτσι σαν αθλητής. Προφανώς και υπάρχουν μερικές χρονιές οι οποίες δεν φέραμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Όμως έτσι είναι η ζωή, σε όλους τους κλάδους. Ποτέ κανένας δεν είναι μόνιμα στην κορυφή ή ποτέ δεν γίνεται να επιτύχεις σε ό,τι κάνεις. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε αυτό το πράγμα σαν ένα ξεχωριστό τουρνουά, σαν μια φοβερή πρόκληση για όλους μας να καταφέρουμε κάτι ωραίο και κάτι σπουδαίο. Δεν υπάρχουν ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε συγκρίσεις με το παρελθόν. Μόνο ένα ωραίο συνέστημα που θα θέλουμε όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Πολλοί Ευρώπη, Ιωάννη, σας θεωρεί φαβορί για ένα μετάλλιο. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό? Ναι, ξανά, αυτό είναι λίγο έτσι κάτι το οποίο νομίζω δεν απασχολεί καθόλου εμάς. Όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και αρχίζεις και τρέχεις και ανεβαίνουν οι παλμοί σου, δεν σκέφτεσαι ποιος είναι φαβορί και ποιος όχι. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι φαβορί και ποιος όχι. Αναμετρίασαι μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι λίγο μερικά πράγματα τα οποία γίνονται και καλώς ή κακώς γίνονται, να το πω έτσι, γίνονται μερικές αναλύσεις οι οποίες δεν απασχολούν εμάς. Εμείς μας απασχολεί να μπαίνουμε στο γήπεδο και να τεσταριζόμαστε με όλους, να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και εν τέλει να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Και ένα σχόλιο για την υποστήριξη του χορηγού. Η υποστήριξη του ΟΠΑΠ είναι απίστευτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Ο ΟΠΑΠ διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει τον αθλητισμό και προωθεί τον αθλητισμό στην Ελλάδα και τον μπάσκετ και άλλα αθλήματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και ελπίζουμε μαζί να φτάσουμε σε μια επιτυχία.